Καλησπέρα, Killerman21 εδώ πέρα. Θα μιλάω και σε αυτό το βιντεάκι λίγο πιο σιγά γιατί είναι το τραβάω βράδυ. Επομένως, επειδή είναι αύριο Πέμπτη για μένα και θέλω να είναι και για εσάς, αυτό το βιντεάκι επομένως θα είναι λίγο μικρό. Πάντως είναι Chicken Invaders, αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Κάθε Πέμπτη, όπως είπαμε, θα έχουμε Chicken Invaders και κάθε Σάββατο Killercraft στο Minecraft. Ευτυχώς κάποιο Killercraft δεν έχω να κάνω, διότι αυτό το Σάββατο θα κυκλοφορήσει το Killercraft το mini ντοκιμαντέρ. Επομένως, αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα, 9.30. Να είστε όλοι συντονισμένοι στο κανάλι. Το κανάλι εδώ πέρα, γιατί θα ξεκινήσει η πρεμιέρα για το 15ο επεισόδιο. Το συγκεκριμένο δηλαδή, στο KillerCraft. Έτσι, επομένως αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Chicken Vendors εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα έχω κάνει αρκετή πρόοδο, ξέρω εγώ. Πάντως, πολύ ωραία πάντως. Κατάφερα εν τω μεταξύ να σας δείξω και το All Best Time Score. Είμαι στην θέση 2.71 με όλο αυτό το score. Πολύ καλά πιστεύω, πολύ καλά. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα ματσάκι εδώ πέρα με BX9 Basecraft και θα παίξω αυτή την πίστα μάλλον. Resent to do, ωραία. Θα παίξουμε αυτή τη 40. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ο εξοπλισμός μας. Και εδώ πέρα εντάξει, κλασικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα γνωρίσετε τους ήχους στο background, εντάξει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ να το βάλω στο 1 αυτό. Να μην με ενοχλήσει να πει κάτι, ξέρω εγώ. Γιατί ξέρω τα ακούδια τα φυσικά μου και με τσακίζει από πάνω. Τέτοιε ώρε ξέρω που είναι λίγο κουρασμένο, ξέρω εγώ. Να παραλίγο να την τρώγαμε στα μούτρα και όλα στο level. Αλλά το αποφύγαμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε σε αυτό το. Σε ό,τι Chicken Vendors επεισόδιο κυκλοφορεί, ξέρω εγώ, στην Killer Extreme θα έχει και μικρόφωνο πλέον. Δεν θα είναι όπως ήταν τα άλλα. Αν και τότε δεν είχα μικρόφωνο, θα μου πείτε. Το τελευταίο επεισόδιο Chicken Vendors ήταν με το σκυθροπόπηση. Επομένως, λογικό, ούτε μικρόφωνο δεν έχω τίποτα. Επομένως, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα όλα τα Chicken Vendors επεισόδια θα είναι και αυτά τακτοποιημένα και οργανωμένα μαζί με το Minecraft και όλα αυτά. Και με ό,τι άλλο παιχνιδάκι, ξέρω εγώ, θα έρθει το κανάλι της ομάδας. Έτσι. Πάντως προτείνετε μου, ξέρω εγώ, παιχνίδια, ξέρω εγώ, που πιστεύετε αξίζουν, ξέρω εγώ, να είναι στο ελληνικό YouTube, ξέρω εγώ, πέρα από Chicken Vendors και Minecraft. Μπορείτε να μου το γράψετε ελεύθερα στα σχόλια. Επίσης να κάνετε και μια εγγραφή, ξέρω εγώ, ένα join στο Discord server της ομάδας, γιατί από εκεί πέρα θα ανεβαίνουν όλα τα polls. Έτσι. Εν τω μεταξύ, να κάνετε και ένα reaction, ξέρω εγώ, γιατί έχουμε βάλει ένα νέο rank που αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε πλέον όλα τα announcements. Το έχουμε κάνει έτσι. Επομένως, όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει ένα, ξέρω εγώ, ένα react το κανάλι announcements για να πάρει το συγκεκριμένο rank. Για να μπορεί, ξέρω εγώ, να συμμετέχει και αυτός κανονικά στα announcements χωρίς να υπάρχουν ένα σωρό everyone's. Έτσι. Αν και σκέφτομαι να το κάνω full, ξέρω εγώ, για το συγκεκριμένο rank, ξέρω, του Everyone, γιατί υπάρχουν κάτι τουλάχιστον 39% που φέρε πλήρια διαφορία. Επομένως, όποιος, μας βάζω αυτό το rank, επομένως, για να όποιος τουλάχιστον πράγματι θέλει να συμμετέχει, ξέρω, και να ενημερώνεται, να κάνει ένα, ξέρω εγώ, ένα react, να παίρνει το rank και μετά, ξέρω, να ανοίγει για αυτούς το αυτόματα το κανάλι του των announcements. Έτσι. Πάντως, αυτά ξέρω εγώ για το Discord server της ομάδας. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα join και να πάρει και το συγκεκριμένο rank κάνοντας ένα react, ξέρω εγώ, σε ένα μήνυμα ενσωματωμένο και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και κανονικά, ξέρω, για την ενημέρωση του στο τι γίνεται, ξέρω εγώ, στο κανάλι εδώ πέρα, για το τι θα γίνει στο Discord server, τι επερχόμενο θα έρθει και πολλά διάφορα. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο για την παρέα. Όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν θέλει δεν το κάνει. Τι να κάνουμε τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, να πάρουμε και αυτό το κέρμα εδώ πέρα γιατί δίνει 10.000 στο σκορ. Λούπα από κοτόπουλα. Πάντως, κοτόπουλα στο Adventure Map, κοτόπουλα εδώ πέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, πολλά κοτόπουλα δεν σαν να μαζευτήκαν εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνουμε. Έτυχε, ξέρω εγώ, η τύχη μας να φέρει κοτόπουλα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Ωραία. Μια που τελειώσαμε για αυτό το level, splat. Μάλιστα. Και πέρα αυτά, μόνο αν πετάγατε τόσα πολλά βλήματα γάμα τα σπίτια σας. Αλλά τι να κάνουμε. Άμα πέφτεις πάνω στα βλήματα θονών εδώ πέρα, ξέρω εγώ, θα πεθαίνεις. Ή άμα χτυπάς, ξέρω, το σκάφος πάνω σε αυτού. Σε αυτούς δηλαδή. Ωραία.
μαλακία έκανα. Θα μπορούσα τώρα να παίρνω όλα τα όπλα ξέρω εγώ και να τα έκανα combine. Για να δυναμώσουμε εδώ το firepower και στο κεραυνό εδώ πέρα κάτω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα αφήσω το βορικό πυροβόλο. Θα παίξουμε με αυτό το laser εδώ πέρα. Το οποίο μοιάζει σαν ζελέ. Τι να κάνουμε. Είναι ένα πολύ καλό laser όπως είναι. Ω, βγήκαν αυτοί οι παρουσίες στην κομιέ. Μην πέσουμε πάνω στην πρασινίλα. Γιατί θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Ωραία. Μια χαρά. Merry go round, ωραία. Τι θα γίνει εδώ. Ωραία, γαμώ τη μούρη σας, γαμώ. Φέρετε το βορικό τώρα. Ωραία, έλα πιο χαγόρι μου. Καλά αυτή η μαλάκα που, που χτυπάς και φεύγουν ξέρω, πίσω ξέρω. Πέρα από τη δυσκολία μου που όλο το παιχνίδι είναι και τόσο ασπαστικό ρε γαμώ. Τι μαλακία έκανα εδώ κάτω ένα το άλλο το τώρα. Τι να το ξέρω θα πέφτουν πάνω εδώ τώρα. Να το πίσω λίγο το υπερφύρι λίγο τώρα. Και τα φέρνω εδώ με το 2-3 ξέρω εγώ. Πάντως άμα ξέρω που σάρετε λίγο chicken fetish που εγώ να φέρνω αυτό το παιχνίδι πίσω σε ένα τεχόρα ξέρω εγώ. Άμα ξέρω γουστάρετε αυτό το παιχνίδι, γράψτε το μου ξέρω κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να συνεχιστεί ξέρω ή να γίνει το main let's play ξέρω και να έχουμε ξέρω τακτικά και τυπικά κάθε πέμπτη να ερχόμαστε εδώ πέρα να φέρουμε ξέρω 15-20 λεπτά. Ό,τι θέλετε. Ή ξέρω να συνεχίσω και τα live με αυτό το παιχνίδι. Ό,τι θέλετε. Και μεταξύ μια που τα λέμε όλα και με αυτά, κάντε και ένα like, γίνεται αυτό και καμπανάκι, βοηθάει. Έχουμε φτάσει ήδη τις 157 και γραμμένους χρήστες. Έχουμε βάλει στόχο μέχρι την έναρξη της επόμενης χρονιάς να φτάσουμε στους 200. Πιστεύω το έχουμε. Αλλά όμως δεν ξέρω πώς θα τους φτάσουμε και με ποιες προϋποθέσεις και το πόσο πρέπει να γκρινιάξω και να θυμώσω για να τους φτάσουμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή με λίγα λόγια να φτάσουμε 200 συνδρομητές επειδή το θέλετε εσείς. Γιατί ξέρω εγώ γουστάρετε ξέρω εγώ αυτή την ομάδα να δημιουργηθεί. Γιατί η Killer Extreme δεν είναι ένα κανάλι ξέρω που το έχει ο Killerman 21 ξέρω και ο Θανάης ο Κονταρίδης και ξέρω και τα λοιπά. Η Killer Extreme μπορεί να την έχει ο Θανάης ο Κονταρίδης το Killerman 21 και την Killer Extreme, εγώ δηλαδή. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ένα απλό καναλάκι στο YouTube, έτσι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα community ξέρω εγώ, μια ομάδα. Πώς είναι οι άλλες ομάδες π.χ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρω ξέρω ποιες και τι. Πιστεύω, ξέρετε. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και η Killer Extreme. Ακριβώς το ίδιο. Απλά προφανώς και διαφορετικό περιεχόμενο. Διαφορετικούς σχολιασμούς. Έτσι, δεν γίνεται όλα τα κανάλια να είναι ίδια. Εσείς απλά θα το αποφασίσετε αν θα τους στηρίξετε ή όχι. Εμείς δεν είμαστε παρά εδώ μόνο να παίζουμε και να σας λέμε πού και πού. Κάντε subscribe τώρα. Αυτό. Εδώ το κλειδί. Αυτό το κλειδί είναι το game point. Αυτό το κλειδί μπορείς να αγοράσεις πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Το game και αυτά όμως, έτσι. Έχει το παιχνίδι ένα Galactic Store μέσα. Πιστεύω όσοι παίζετε Chicken Vendors το ξέρετε. Την έκδοση Universe. Διότι οι παλιές οι σειρές οι κλασικές δεν το είχαν αυτό. Ωραίος. Πλανητική Αυγούπολη. Ναι, είναι και σαν παιχνίδι, ξέρω λίγο ηλίθιο, ξέρω έτσι πως τα εκφράζει και τέτοια. Tower Defense, αμήνα πύργου. Α, και τότε βγαίνω ρε που πέρα να βγάει. Πώς αυτοί ψοφάνε εύκολα με το συγκεκριμένο όπλο. Πολύ καλό αυτό. Ωραίος. Εν τω μεταξύ που λέτε το τελευταίο επεισόδιο Minecraft Adventure Map. Αυτό που έγινε με τον Juana, ξέρω εγώ.
Εντάξει, καλά πήγε. Βέβαια για τέτοιου στυλ Minecraft videos, ξέρω εγώ, Minecraft Adventure Map, ξέρω εγώ, Duo και τέτοια, θα έπρεπε να έπιανε αρκετές προβολές και σύμφωνα και τα δεδομένα του καναλιού που έχουμε φτάσει 157 συνδρομητές. Από τίποτα κάτι είναι και το τα 44-45 views που πήρε, ξέρω εγώ, μέσα σε 1,5-2 μέρες. Γινόμαστε και οι λίστοι, ξέρω εκεί που δεν μας παίρνει. Έτσι. Πάντως, έχουν ανέβει και 3 σορτάκια, ξέρω εγώ, για την μικρή φάση σου, έτσι, για το promotion, ξέρω, και όποιος γουστάρει και βαριέται μόνο και μόνο που ζει. Θα πάει να δείξω, να καταλάβει το τι γίνεται, ξέρω εγώ. Και άμα θέλει, πάει και το βλέπει και δίνει views. Likes, σχόλια, άμα θέλει και τέτοια. Τι να κάνω. Πάντως, εγώ αυτή τη σειρά, ξέρω εγώ, Minecraft, Adventure Map, πιάσω, δεν πιάσω views. Το συγκεκριμένο δεν με πολύ νοιάζει, γιατί πραγματικά να παίζω Minecraft, ξέρω εγώ, σε Adventure Map, ξέρω, με Duo ή και με 30 με Quad, το κουστάρω άπειρα. Και άμα θέλετε, σας στηρίζετε, εντάξει. Όλος που λέτε ήταν να γίνει με τον Rust Games το συγκεκριμένο τέτοιο, ήταν στη σχέδιά μου δηλαδή. Και όταν τελικά τον ρώτησα, ξέρω εγώ, αν ψήνεται, ξέρω εγώ, είπε ότι δεν ψήνεται, ξέρω, δεν έχει χρόνο. Κάποια στιγμή όμως, άμα ξέρω, κάνω άλλο ένα duo, ξέρω εγώ, θα ελπιστώ να πει, γιατί μιλάω με τον Rust, ξέρω εγώ, δεν είναι. Είναι και στο Discord server, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτό, δηλαδή. Ή ξέρω, άμα κάνω, ξέρω, κάνω quad, μπορεί να του πω και αυτού. Ή ξέρω και από εσάς όσοι ενδιαφέρεστε, άμα είναι, ξέρω εγώ, να κάνω Minecraft Adventure Map Quad, να ρίξω κι εγώ ένα, πώς λένε, ένα announcement για το πότε θα γίνει. Και πολύ ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε. Εντάξει, προς το παρόν δεν έχω βάλει κάποιο πρόγραμμα για Adventure Maps Minecraft, ξέρω εγώ. Διότι τα Adventure Maps πρέπει να τα μάθεις, να τα μάθεις καλά. Τι, ποιο είναι το θέμα σου και πώς πρέπει να τα παίξεις και τι πρέπει να ακολουθήσεις. Εδώ πρέπει να πεθάνουμε τώρα. Ας ανοίξουμε επίρρευμα μας και να σκοτώσουμε κατευθείαν όλους. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Έτσι. Και δεν σκοπεύω και σύντομα να βάλω πρόγραμμα και γι' αυτό, ξέρω εγώ, γιατί αυτό που σας είπα. Δηλαδή τώρα ξέρω να πιέσω τον εαυτό μου μέσα σε αυτές τις δύο σειρές που έχουμε τώρα και να πιέσω τον εαυτό μου και στην τελική να ξεχάσω τα μισά για το Adventure Map, να κάνω βίντεο, να μην ξέρω τι μου γίνεται και μετά άντε βγάλε άκρη για το βίντεο μου, ξέρω μετά. Το Adventure Map το έχω πιο πολύ για διασκέδαση, ξέρω εγώ. Να περνάω, ξέρω, τέλεια το χρόνο μου στο Minecraft, ξέρω εγώ, να μην κάνω συνεχίσω επιβιώσεις, nomadic survivals και τέτοια. Δεν λέω ότι το απεχθάνομαι αυτό πλέον, αλλά μετά από καιρό, ξέρω, καταντά βαρετό αυτό. Και δεν λέω ότι θα σταματήσει το Killercraft, ξέρω εγώ. Κανονικά θα συνεχίσει. Κάθε Σάββατο θα έχουμε Killercraft. Εν τω μεταξύ, είναι modded Minecraft το Killercraft Season 2. Επομένως, έχει πολλά πράγματα μέσα. Δεν είναι, θα το βαρεθούμε αμέσως. Και γενικότερα είναι και το feeling που βγάζει είναι πολύ πιο ωραίο, ξέρω εγώ. Πολύ πιο. Ρε παιδί μου, σε ελκύει. Θες να παίξεις. Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Πάντως βγήκε και το πρώτο snapshot για το Minecraft για το 1.22. Ωραίο snapshot. Βάλανε και αυτά τα φυτά που για κάποιο λόγο λέγανε εκεί. Το βγάλανε, τα βάλανε κατευθείαν. Το πολύ καλό αυτό. Δηλαδή τη μία μέρα το πάνε, την επόμενη μέρα μπήκε στο Bedrock Edition. Αυτό με τα λουλούδια που λέγανε θα υπάρχει σε αυτό το δάσος, ξέρω. Τώρα μπήκε και στο Java το Minecraft, στο κανονικό το Minecraft. Όλο κομπλέ. Και το μεταξύ μπήκε και εδώ στο Τσίκεβετ ένα ωραίο update, ξέρω εγώ τώρα πρόσφατα. Αρκετά πρόσφατα. Καλό, όχι πάρα πολύ πρόσφατα, ξέρω, την προηγούμενη μέρα, είχε μια εβδομάδα. Το οποίο έφερε κάποιες αλλαγές στα αεροσκάφη. Μπορείς δηλαδή να δείχνεις, ξέρω εγώ, το αεροπλάνο, ξέρω, είναι φθαρμένο, ξέρω, στο χρώμα και τέτοια, αυτά τα σκράτσεις που λέμε. Και φυσικά το αεροπλάνο το κάνει πολύ πιο, να μην είναι, παιδί μου, μονότονο και όλα αυτά, να έχει περισσότερο νόημα. Δεν το αδραπεί, τι να κάνουμε. Και το θύμιζω τώρα, σαν να έχει αρχίσει και δυσκολεύει το παιχνίδι τώρα. Ωραία σου. Τώρα σου μειώσα τα 4, ε. Πολύ καλό αυτό. Slice of chicken pie. Ευτυχώς αυτοί ψωθάνε εύκολα. Ευτυχώς αυτοί που λέτε ψωθάνε εύκολα. Οκ.
και θα σου προσπαθώ καλύτερα. Αν και χάνουμε 10 κάπα από σκόρ που σου δίνει αυτό. Αλλά άστο. Αφού φάγαμε το. Του φτάσουν. Θα πεθάνει, πεθάνουν και αυτοί εδώ πέρα που πετάνε αυτό το Move the Laser. Γιατί βάλει και αυτά που χέζουνε και ανταμικά τα μπλε. Εδώ πέρα τώρα, άμα δεν έχεις κάποιο ειδικό όπλο για αυτά και έχεις απλά σφαίρες, είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά σπαστικό κιόλας. Και ποιος ξέρει, μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Σου να παίξε σαν τον Arwear κάπως, κάπως ναι. Δεν ξέρω αν το αλλάξαν στην 1.48. Την τελευταία αυτή έκδοση δηλαδή. Επειδή η αλήθεια είναι αρκετά κρίτζα εδώ τα ελληνικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε αυτά. Πάρω αυτό, είναι πάρω το μου. Μάλλον θα πάρω το μου. Για 700 πέπτα μας σε μια κίνη. Δηλαδή με 4. Για 700 μιλάμε για. Για 5-400 το συνολικό αντάκτα μας που σκάει και οι δύο κτίνες μαζί. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Τους έλα και τα έκανα στη μανούφρα. Αλλά ευτυχώς έχω όλο αυτό να εξοπλισμό πάνω και είμαι άτρωτος εδώ πέρα. Queer dancing. Το όπλο εδώ πέρα. Που και αυτό είναι αρκετά δυνατό όπλο. Από εδώ τον ακούω. Έλα, αγόρι μου, βγες! Ωραία, και κάπου εδώ τελειώσαμε την πίστα. Ωραία, για πάμε. Να δούμε γιατί πετύχαμε σε μετάλλαξη σκορ. Εντάξει, χάσουμε αυτό επειδή ψοφίσαμε τις φορές. Α, βγήκα δεύτερος. No bad. Βγήκαμε δεύτερο, καλό σκοράκι. Εντάξει, πήραμε και 146 κλειδιά μέσα από πολλαπλασία σε αυτά τα 3 εδώ πέρα. 29 μας έκανε 146. Πολύ καλό, εντάξει. Μαζέψαμε 146 points εγώ με αυτή την αποστολή. Ωραία, μια χαρά. Επομένως, αυτά. Έτσι, ένα επεισοδιάκι εδώ πέρα στο Τσίκε Βέντες, μια που είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε. Κάθε Πέμπτη θα κάνουμε. Κρατάτε από τα κέφια τα δικά μου, ξέρω εγώ. Άμα δεν θα κάνω, ξέρω εγώ, θα βγάζω ένα poll στο Discord server. Γι' αυτό το λόγο μπείτε. Θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Αυτά πιστεύω για αυτό το επεισόδιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.